Γνωρίζω ότι ο Χαρίτος Φλωράκης εξομολογήθηκε στο μοναστήρι σας, στη Σιμονόπετρα. Όχι στη Σιμονόπετρα, στο Κουκουέ. Στο Κουκουέ. Αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Ένα πρώτο, θα κάνουμε δεύτερη διάλεξη ευλογημένη. Δύο λόγια. Ένα δεύτερο, επειδή μέσω του Παπαεφραίου Κατανακιώτη συνδεθήκατε με τον Γέροντα Ιωσήφ, τον εισηχαστή. Ναι. Και δύο λόγια για τον Γέροντα Ιωσήφ. Τώρα. Τρίτη διάλεξη. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Δεν τελειώνουν αυτά. Θα σας πω για τον Χαρίλο. Ήταν μία από τις εντυπωσιακότερες έτσι στιγμές που έζησα. Ήμουν αρχοντάρης, είχε το 94 επάνω. Με τηλεφώνησε ο γέροντάς μας Σιμλιανός, έλειπε. Και ο νυν γέροντάς μας Ηλισσέως, ήταν στις Καριές, είχαν διπλή, ήταν εκεί η έκτακτη σύναξη και ήταν επάνω. Και με τηλεφώνησε, λέει, Αθανάση, σε παρακαλώ, θα έρθει ο Φλωράκης, λέει, με μια συντροφιά εκεί πέρα, συντρόφους, λέει, 6-7 ανθρώπους, να τους περιποιηθείς, να τους προσέξεις. Ποιος Φλωράκης, το λέω. Ο Χαρίλος, ο Χαμάν, λέω, τώρα αυτός ήταν, λέω, αρχηγός του θείου μου. Είχαμε αδερφός της γιαγιάς μου, ήταν πρωτοπαλή καλό του. Τώρα εκεί είχα ακούσει ένα σωρό πράγματα. Τι θέλει αυτός και έρχεται εδώ πέρα, με σφαγές και τέτοια πράγματα. Άκουγα Φλωράκη από μικρό παιδάκι και σήκονταν καπετάνι γιώτη. Λοιπόν, τέλος πάντων ήρθε, κατέβηκα κάτω, τον υποδέχτηκα. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ. Τι φτιάχνεις, λέω, καλά, όπως μιλούσε τελείως καραγκούνικα. Και λόγω εκεί εντοπιότητος βρήκαμε την κοινή γλώσσα. Την κοινή γλώσσα. Εντάξει, είχε και τον τίτλο το Βανδί το Μακρύ, τον ηθοποιό, ο οποίος δεν καταλάβαινε. Τα λέγαμε τόσο καραγκούνικα, τι λέτε εσείς εκεί. Άρα χαϊβάνι κάνει στην άκρη, λέει, ας μας να πούμε τα δικά μας. Τέλος πάντων, του λέω πρώτη φορά είναι. Δυστυχώς μου λέει πρώτη φορά. Μάλλον δυστυχώς. Λέω γιατί, πώς τη λέμε πρώτα, λέει. Λέω Αθανάσιο, είσαι παπάς. Ναι, Παπαθανάση. Ναι. Άκουνε είσαι Παπαθανάση, θα με συγχωρέσει, θα στο πω, λέει. Με συγχωρέσει, είσαι πώς το υπόσχεται. Πριν κινήσω από την Αθήνα, λέει, νόμιζα αυτό στο Άγιον Όρος, λέει, και θα βρω γέρους κατουρμένους. Έτσι μου είπε. Και ήρθα εδώ, λέει, και πήγα στα Μοσδία. Και είδα παλικάρια, λέει, και Παρίσι, λέει. Και τι έπαθε στο Βατοπέτ. Λέω, τι πάθε, κύριε πρόεδρε. Μόλις μπήκα μέσα στην πόρτα, λέει, ακού, γεια σου, σύντροφε. Νόμιζα δεν είναι κανένας εργάτης, καλλικεδικιώτης. Κοιτάζω, λέει, βλέπω ένα καλογέρι. Ρε, εσύ φώναξες, εγώ. Από πού ως πού σύντροφος. Είμαι, λέει, γενικός γραμματέας στην τοπική κοινή Κομωτινής. Τι λέει, κνίτσε και καλόγερος. Ναι, πώς δεν παιδάκι με αυτό. Λέει, μου λέει, δεν με ικανοποιήσει ο Μάρξ, λέει, βρήκα τη λύση στο Χριστό. Ε, Αθανάση μου, λέει, Παπαθανάση, αν είχε ένα όλμα από εκεί, ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από εκεί, καλύτερα, λέει, να είναι γυναίκα να με καταπιεί. Λέει, τα χάσα. Τέλος πάντων, ανεβήκαμε πάνω, αφού τον είδα έτσι, με ρώτησε από πού είμαι. Μόλις άκουσε ότι ήμουν και εγγονός του πρωτοπαλίκαρο, τι κάνει, λέω, μας χαιρετάει από πάνω. Άρα πέθανε ο Βαγγέλης, πέθανε. Θεός χωρέσει τον. Λέω, καλά. Πιάσαμε κουβέντα, αφού το βρήκα έτσι απλό άνθρωπος που αντιμετωπίζει το φαγητό. Είμαστε με τον πατέρα Εφραίμ, εμείς οι δύο και αυτοί οι έξι. Κάθεσε με έξω, ήταν από τα αδειά. Του λέω, πώς και έτσι το Άγιον Όρος. Μου λέει, ήθελα να έρθω από μικρό παιδί, το ένα, το άλλο, πώς με το Μάρξ κλπ. Μου λέει, πάντως είστε ιδεολόγοι. Του λέω, κάντε λάθος. Γιατί είστε. Δεν είμαστε ιδεολόγοι, λέω. Δεν καθόμαστε για τις ιδέες εδώ πάνω στο βράχο, το λέει ο κύριε πρόεδρε. Καθόμαστε για το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι πρόσωπο ή τι ιδέα, το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο, λέω. Οι ιδέες παρέρχονται, λέγονται και παρέρχονται, λέω. Όπως οι ώρες. Ο Χριστός με είναι μετακίνητος. Δηλαδή είμαι θεολόγος, αυτά πέστε εσύ. Εγώ στο λέω όπως ξέρω. Λέω και αφού σε βλέπω έτσι ακριβώς, λέω να κάνεις και μια άλλη πράξη. Λέει τι. Να εξομολογηθείς. Τώρα λέει, με διόρθωσες. Λέω γιατί. Μου είπες ποτήτερα, το ρώτησα. Η γελία μου λέει, πόσα χρόνια με περνάς. Εγώ πρώτη φορά τον έβλεπα, 65 τον έβλεπα. Α, λέει, θα σ' άρεσε. Βγάζει ταυτότητα 1914. 80 συμπληρωμένα. Λέω, να σε δίνει ο Θεός δύναμη. Αλλά βλέπω, επειδή τα βιολογικά όρια δεν μας επιτρέπουν, κύριε πρόεδρε, λέω, μήπως είναι ευκαιρία που ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας. Να ελαφρώσεις. Εγώ, ρε, λέω, ποιος λέω. Έχω εγώ αμαρτίες. Τι λέω, δεν έχετε αμαρτίες. Εμείς λέω κάθε μέρα εδώ λέω και εξομολογούμαστε στο γέροντα και βρίσκουμε καινούργιες. Άνθρωπος μέσα στον κόσμο 80 χρονών, στο κλαρί που ήσασταν, λέω, δεν κάνατε κάτι. Άρα παιδάκι μου, ουδείς αμάρτητος. Τώρα λέω, μίλησες καλά. Μην μου λες ότι όμως είναι αμάρτητος, λέω, ότι δεν έχεις αμαρτίες, γιατί ούτε φτερά έχεις, λέω, να είσαι άγγελος, ούτε, λέω, σκληρό σε βρίσκω, λέω, να είσαι έτσι. Τέλος πάντων. Μου λέει, δεν είμαι έτοιμος. Εντάξει, λέω. Αλλά θα έχουμε ευκαιρία. Θα με δώσει ο Θεός, λέει, θα βοηθήσει ο Θεός. Καλά. Τέλος πάντων, θέλω να μου πεις κάτι, λέω. Πιστεύεις στο Θεό ή δεν πιστεύεις. Μου είπε μια ιστορία από το βουνό που έδειχνες. Πού σε μου πει, πιστεύω. Λέω, και γιατί τότε, λέω, σαν κόμμα πολεμάτε τη θρησκεία. Έρα, παιδί μου, τώρα λέει και αυτά. Γιατί και αυτά, λέω.
Δεν τρεπεστήρι, ολόκληρος Κορμπατζόφλος μια νύχτα έκανε την περιστρόικα και άλλαξαν τα πράγματα στην παγκόσμια. Ας τα πάλι το μαραφτάλε. Αυτοί δεν είναι, λέει, οι κομμουνιστές. Τι είναι, λέω, ρεβιζιονιστές. Και εσείς, μαρξιστές. Και θα θαυμώστε, λέω, το μαρξισμό στην Ελλάδα. Θα δεις, λέει, να ζήσεις. Λέω, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι καλόγερος και δεν κάνω αρκεζόμαστε. Είστε έξι και είμαστε δύο. Σου υπόσχομαι, λέω, στην τιμή, στη ρατική μου τιμή, λέω, ότι αν εφαρμοστεί ποτέ ο μαρξισμός στην Ελλάδα, ο πρώτος Έλληνας κληρικός, λέω, δρασοφόρος που θα ξυριστώ δημοσία, θα φωνάξω τον καλύτερο κορέα, λέω, της Αθήνας μπροστά στο Σύνταγμα, θα φωνάξω όλα τα κανάλια, ελάτε εδώ, εκεί θα πατήσω, λέω, θα έχω το σταυρό, τον πατήσω και θα πάρω το σφυροδρέπο και θα φράξω ζήτω ο Μάρξ κάτω ο Χριστός, θα είμαι εγώ. Και θα κάνω και πολιτικό γάμο, λέω, μπροστά, πάρω μια παλευλόμενα από το δρόμο, θα πω έλα να κάνω πολιτικό γάμο. Γιατί λες αυτά? Γιατί, πρόεδρε, δεν κάνεις ιστορία πίσω, το λέω. Πάρ το χαμπάρι. Έρε, παιδάκι μου, λέει, μια ζωή, λέει, εύκολα να αλλάξεις. Τώρα μίλησες σωστά, λέω. Μην μου λες όμως, λέω, ότι εφαρμόσεις μαρξισμό, λέω, εκεί πέρα και τέτοια πράγματα και κορδεύει τον κόσμο. Δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξεις. Σε πιστεύω, σε αυτό εντάξει, λέω. Κάναμε κι άλλες κουβέντες, έφυγε. Λοιπόν, περιμένετε μια στιγμή. Αρρώστησα, είχα ένα σοβαρό πρόβλημα και πήγα στο 401 στην Αθήνα. Ήταν Παρασκευή, ήρθε ο διευθυντής του Αντένα, γνωριζόμαστε. Μου λέει, πάτε Αθανάση, πάρε το τηλέφωνο αυτό. Λέω, τι τηλέφωνο είναι? Το Φλωράκι. Λέω, ποιο Φλωράκι? Το είχα ξεχάσει το γεγονός. Λέω, το Χαρίλα, τι θέλει? Μην το δώσει κανένα το προσωπικό, να τον τηλεφωνήσεις. Άλλο Φλωράκι. Φαγή έφαγες, λέω, που ήρθες? Α, δεν ήταν η φαγή, λέει, ήταν αγάπη με δεξάτανε εμένα, το παλαιτόμαρο, λέει. Με φερτήκατε, λέει, τόσο ευγενός που ήμαν για πέταμα. Ακούτε, σεβασμάτετε. Άνθρωπος, ποιος το λέει αυτό το πράγμα από εμάς να πει τον εαυτό του παλαιοτόμαρου σε άλλον? Και τι μήχε εμένα, τι το έκανα. Λέει, σε θέλω. Λέω, πότε, κύριε πρόεδρε, να έρθεις, λέει, 8.30 ώρα. Α, να περάσει την Μεσογείο, να πω πάνω το σπίτι μου, να σε κάνω το τραπέζι. Λέω, κύριε πρόεδρε, δύσκολο είναι. Λέει, καλά, λέει, είσαι δίκιο, αλλά σε θέλω οπωσδήποτε. Να έρθω στο κόμμα. Στο γραφείο. Ποιο γραφείο, μου λέει? Στο κόμμα. Άσε τα καλά, μου λέει. Γιατί φοβάσαι, με συμπούνε ότι έχεις σχέση με τους παπάτες και τους καλογύρους. Άσε τα πολύ τόμαρα, δεν μας αφήνω να κουβεντιάζω όπως σε θέλω, λέει, στο όλο θέμα. Τέλος πάντων, λέει, έλα στις 10.30. Πανούκα δεν είχα πάει στον Περισσό πρώτη φορά πήρα. Θαύμασε όντως το μέγαρο του λαού. Είναι όντως μέγαρο. Το είπα μετά και στον Καραμαλή, το είπα και στον πατέρα, λέω. Να πάτε να γυαλιστείτε, λέω, στο κουκουέ να δείτε τι γραφεία έχει. Τέλος πάντων. Πήγα και μ' άφησε το ταξί. Ένα φυλάκιο, όπως είναι τα φυλάκια στον άγνωστο στρατιώτη, ένας κύριος μου στα καλής χοντρός, εκεί γεροντάκι, πιθέσεις παπά, ας πούμε. Λέω, τον κύριο Φλωράκι. Ποιο Φλωράκι, μου λέει? Του Χαρίλα. Και πού τον ξέρεις εσύ? Λέω, έχουμε κλείσει ραντεβού. Στο κουκουέ ραντεβού, λέει, παπάς, πρώτη φορά έχετε παπάς. Όχι, τώρα, πάρω τα κανάλια. Μυρωδιά, λέω, χάθηκα. Τέλος πάντων, πήρε στο εσωτερικό, φέντο, μάλωσε. Άλλαξε μέσα, με συγχωρείτε πάτερ, στο δεύτερο, στον τρίτο. Πέφτω μπροστά σε ένα παλιό μου συμμαθητή. Αρχιτέκτονας, Κνήτης, τάφησε και ήταν εκεί. Μόλις μύδε με χαιρέτησε ευγενέστατο το παιδί, εγώ τον κατάλαβα, αυτός δεν με κατάλαβε. Από εδώ από εκεί μου λέει, πάτερ, λέει, τι τον κάνατε το Χαρίλα, λέει, τι? Όταν ήρθε, λέει, μας έμασε πάνω, λέει, στη μεγάλη αίθουσα, λέει, εκεί, στο αμφιθέατρο, άντρες και γυναίκες, και μας μιλούσε μια μισή ώρα, λέει, για το Άγιον Όρος. Και έλεγε, άντρες, όλοι να πάτε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι θησαυρό έξω στην πατρίδα μας. Κρίμα που πήγα στα 80 χρόνια στο Άγιον Όρος. Λέει, μας έκανε κατάπληξη, λέει, και άλλαξε συμπεριφορά του, λέει. Τέλος πάντων, παρέδωσε την ιδιαιτέρα του σε αυτόν. Είχαμε πολλά να μην σας πω. Λοιπόν, τι θέλετε, κύριε πρόεδρε? Έχουμε, λέει, ένα υπόλοιπο. Λέω, τι υπόλοιπο? Θυμάσαι τι μου είπες? Ένα και δύο είπαμε, πού να θυμάμαι τώρα, τρία χρόνια πέρασαν. Είχες πει να εξομολογηθώ. Ναι, λέω. Σε φώναξε με εξομολογήσει. Μέσα στο κουκουέ σε εξομολογήσω. Και τι, λέει, σκιάζει ότι θέλω να θέσει το κουκουέ? Δεν σκιάζεται, λέω. Λέω, ούτε αυτό, ούτε πεντραχίλια έχω μαζί μου, ούτε, λέω, ευχολόγια. Ευχολόγια και πεντραχίλια για τα Άγιον Όρος του κουκουέ, λέει. Προσευχή δεν εμποδίζουν ούτε οι θάλασσες ούτε τα βουνά. Άντε με διαβάσει εδώ πέρα τώρα, λέει, γιατί θυμάσαι τι μη πει, λέει, τα βιολογικά ώρα, λέει, δεν μας πιάνουν. Μου έκανε εντύπωση ο άνθρωπος. Σεβασμιότατε, εξομολόγησα χιλιάδες. Την εξομολόγηση του Χαρίλου δεν άκουσα ποτέ. Δεν την άκουσα ποτέ, σας λέω. Τέλος πάντων, τελειώσαμε. Λέω, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Όλα, όλα, μου λέει. Τι άλλο, αυτό που μου τα είπε, ας πούμε, ο άνθρωπος, κατάλαβα, δεν είναι. Τα είπε, τελείωσε, ξέσκεπα.
Λοιπόν, τώρα λέει πάμε στο Ιντεάλ. Ποιο Ιντεάλ? Στη Μονεπιστημίου, λέω, στο εστιατόριο, κλείσει τραπέζι, σε κάνω το τραπέζι. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, λέω, αλλά πρέπει να πάω στην Αρχιεπισκοπή, λέω, μου περιμένει ο Αρχιεπίσκοπος, θα πέραμε λειψανάκι του Αγίου Νικολάτου πλανά. Να πάω. Ποιο σα, Σεραφείμ, δικό μα πει, τον πάρουμε τηλέφωνο, αλλάξουμε το ραντεβού. Εγώ να αλλάξω, λέω, το ραντεβού του Αρχιεπισκόπου, λέω, δεν είναι σωστό, λέω. Με έκανε στην καρδιά περιβόλη. Εν τω μεταξύ, από βραδύ ήρθε μια δημοσιογράφος έτσι γνωστή μας και από το περιβόλι της που είχε στα Μεσόγειο με έφερε 10 ρόδια. Το ένα ήταν κατακόκκινο, έτσι σαν πεπονάκι με τα φιλαράκια, τα πράσινα, λέει αφού σε έκανε την καρδιά περιβόλια, πάρε λέει από το κόκκινο, από το μαύρο κόκκινο. Χα, τώρα τα που με έκανες λέει. Ας το λέει, το δώσουμε στην Αλέκα. Έλεγα λέω, την παπαρίγα. Πού είναι λέω, άντε πάλι βρώμα δίπλα με πάμε τη δίσλα. Μεταξύ, όπως άνοιγε η πόρτα εδώ, ήταν το γραφείο του, ακριβώς η μεσόπορτα, η άλλη πόρτα που άνοιξε ήταν της Αλέκας. Εγώ πήγα μπροστά, καμία και ήταν πίσω από το γραφείο. Πρώτη φορά την έβλεπα, ούτε τηλεόραση είχα δει, ούτε... Αυτό δεν είχε, άκουγα μόνο παπαρίγα, παπαρίγα την όμως έκανε μια θεόρατη γυναίκα. Αυτή η καμία εκεί, πήγε το χαρτοφύλακα έτσι από πίσω και έβαζε κάτι χαρτιά. Μόλις την είδε, της πέφτει ο χαρτοφύλακας και άκουσε. Και λέω ο Χαρίλος, τι έπαθες, Αλέκα, μήκασε τσίμψε. Ο Χαρίλα, λέω, και παπά στο κουκουέ. Λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός Μαρία, Αλέκα, το πατριωτάκι, ο πάτερ Αθανάση, πως έλεγα. Καλέ, πάτερ Αθανάση, μου λέει, Αλέκα, φέρθηκε πολύ ευγενός, δεν μπορώ να πω. Είναι καλά η γυναίκα, λέει, τι το κάνατε το Χαρίλα, τι το κάναμε. Μεταμόσχευση μυαλού. Λέει, γιατί. Άλλαξε συμπεριφορά, το λέει ποτέ, που είστε στα γνώρους. Και ακούστε, σεβασμότατε. Τι με έκαναν, Αλέκα, λέει, τι με έκαναν. Να μα αν εγώ 18 χρόνων πάλι καλό, όχι 80 παλιόγερος που πήγα. Και τι θα έκανες, Χαρή, λέει, πας γινάσαι και καλόγερος. Γιατί, Αλέκα, κι εγώ καλύτερα θα ήμουν και Ελλάδα καλύτερα θα ήταν. Λέω, να είχα μαγνητόφωνο τώρα, να σε βγάλω, να σε ακούσω, λέω, στο αυτό. Καταλάβατε. Αυτά είναι. Με έβγαλε έξω, είπαμε κι άλλα πολλά με την Αλέκα, είναι καλά η γυναίκα. Με έβγαλε μέχρι το σανσέρ, μόλις μπήκα μέσα να πατήσω κουμπί, ανοίγει η πόρτα. Πού είσαι, μου λέει, τι, ξέχασα να σε πω κάτι. Τι, κύριε Πρόεδρε, λέει, το έχω γράψει και στη Διαθήκη, λέει, το είπα και σ' άλλους, το λέω και σένα. Όταν πεθάνω, θέλω να ταφώ, λέει, σαν χριστιανός Ορθόδοξος, στο εκκλησάκι του προφήτη, λέει, στο χωριό μου, λέει, που έβλεπα τα άγραφα και το Θεσσαλικό κάμπο. Στο λέω να το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Φύγαμε. Όταν αρρώστησε που είχε κάνει την εγχείρηση, μου είπε ενεργάτης, εκεί ο φίλος ο Φλωράκης έκανε εγχείρηση. Πήρα στην Αλέκα, λέω, ναι, μου λέει, πάτερ κλπ. Λέω, μπορώ να του μιλήσω. Λέει, θα χαρεί για σας, λέει, αλλά φοβάμαι, λέει, μη συγκινηθεί, γιατί μας είπαν οι γιατροί, λέει, επειδή είναι η καρδιά, που να του κάνουμε κακό. Πες το, λέει, πήρα, θα το πω, οπωσδήποτε, λέει, και θα χαρεί. Δεν είχα άλλη επαφή. Πέρυσι που πέθανε, πάλι εργάτες μου λένε, πάει, λέει, ο Χαρίλος, μας άφησε χρόνος. Τι λέτε, ρε παιδιά, ναι, πας το γέρο, το λέει, γέρο, αυτό και αυτό. Μου είχε πει, λέω, να πάρω ένα τηλέφωνο στην Αλέκα. Έλεγε, από σένα θα ακούσει Αλέκα. Λέω, μήπως έχω υποχρέωση, λέω, που το είπε άνθρωπος. Αφού το είπε άλλος και το γράφει στη Διαθήκη, λέει, θα σεβαστούν τη Διαθήκη. Αμφιβάλλω, λέει, τη σεβαστούν. Μου λέει μετά, ας λέει μην μπλεκούμε εμείς, λέει, εμπλακούμε εμείς, πάρε στην κυρία Παναγιωταρέλη που έχει σχέση και πες της, λέει, αυτή το ξέρει. Τι πέρω, μου λέει, άσε, μου λέει, θα σκάσω. Λέει, γιατί κυρία Παναγιωταρέλη, μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, πήρα, λέει, στον Περισσό και μου λέει να κοιτάξει τη δουλειά σου, ανοίξει το κόμμα και ό,τι θέλουμε θα τον κάνουμε. Δεν σέβει τη Διαθήκη, υπόθεση δική μας. Της έκλεισε το τηλέφωνο. Τον έτρεψαν τον άνθρωπο όπως το θάψανε. Αλλά δεν το αφήσαμε. Και δεσπότης πήγε το διάβασε πάντα ο Κουλωθέα και παπάς το διάβασε και τρισάγιο τον κάναμε μέσα. Αυτά είναι τα θαύματα. Βγαίνουν αυτά στις τηλεοράσεις.